Ώρα μία και μισή τα ξημερώματα. Μεγάλη φωτιά ξεσπά σε επιχείρηση οικοδομικών και μονοτικών υλικών επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο, η οποία επεκτείνεται σε επιχείρηση πώλησης αυτοκινήτων. Άμεσα στείνεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, στις Φλόγγες τυλίχθηκε μια επιχείρηση με κατασκευαστικά υλικά και η παρακείμενη μάντρα αυτοκινήτων. Πήρε φωτιά, ήταν εδώ μονωτικά, πήρανε γρήγορα. Η πυροσβεστική ήρθε γρήγορα, ευτυχώς έσωσε ό,τι μπορούσε να σώσει. Ήρθε εκδόθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη με μονωτικά υλικά και σε παρακείμενη συνεργείο, το οποίο υπήρχαν αυτοκίνητα ενοικιαζόμενα για σέρβις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 7 υδροφορά οχήματα, 2 ειδικά οχήματα και 3 βοηθητικά με δύναμη 30 πυροσβεστών, εκ των οποίων 2 ομάδες πεζοπορών τμήματων των 5 ατόμων η κάθε μία. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. 7 αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά, ενώ άλλα 4 υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Ενημερώθηκε η υπηρεσία μας, μεταβήκαν αμέσως 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου, σύνολο 30 άντρες. Επιχειρήθηκε η κατάσβεση της πυρκαγιάς, δεν υπήρξε επέκταση της πυρκαγιάς με τη συνδρομή της υπηρεσίας. Από μαρτυρίες γειτόνων, από ό,τι λένε τουλάχιστον, ό,τι ισχυρίζονται, είδανε σπινθήρες. Κάποιος είδε σπινθήρες και μετά είδε φωτιά. Κάποιος άλλος γείτονας είδε μία έκρηξη και μετά είδε τη φωτιά. Έκανε ένα μπαμ, λέει, και μετά είδε τη φωτιά. Έχουν συλλέξει τώρα η πυρασβεστική υπηρεσία αυτούς τους αυτόπτες μάρτυρες. Εφιαλτικές εικόνες, οι οποίες προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Λόγω του ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον αστικό ιστό, στην περιοχή της Γεωφύρου, έγινε άμεση κινητοποίηση λόγω του ότι μπορεί να υπήρξε επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια. Οπότε δόθηκε κατευθείαν η μεγάλη κινητοποίηση, ούτως ώστε να προλάβουμε και προλάβαμε, ούτως ώστε να μην υπάρξει επέκταση. Μας εκαλέσαν να δούμε την πυροσβεστική με την πυρκαγιά. Έχει γίνει ζημιά αρκετή στο δικό μας δίκτυο. Έχουν πέσει κάτω 3 αναχωρήσεις. Είναι αρκετά μεγάλη ζημιά, την οποία θα την αντιμετωπίσουμε με το ξημέρωμα που θα έρθουν τα υπόλοιπα συνεργεία. Ήταν σύγχρονο δίκτυο και είναι 3 αναχωρήσεις οι οποίες έχουν κόψει ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ήταν από κάτω από την πυρκαγιά. Εδώ οι επιχειρηματίες έχουν πάθει επίσης αρκετή ζημιά. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, ενώ το πρωί αναχώρησε και το τελευταίο όχημα της πυροσβεστικής από το σημείο. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διεναρκείται προανάκριση.